Σαν κεραυνό σε νεθρία έρχεται για του παλινοστούντε τη Θράκη ο νέο νόμο που προωθεί η κυβέρνηση και ο οποίο αλλάζει τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα. Λίγο πριν τι γιορτέ ψηφίστηκε νόμο 4093-2012, ο οποίο αποτελόταν από 500 σελίδε στην ουσία. Γι' αυτό και μου φαίνεται λίγο. Θέλω να πιστεύω πάντω ότι μήπω δεν το κοίταξαν καλά, δεν το είδανε καλά οι βουλευτές που έχουν ψηφίσει. Γι' αυτό τους δίνουμε δυνατότητα να το ξανασκεφτούν, να το ξαναδούν αυτό το θέμα. Δεν μπορούν παλινοστούντες να πέφτουν θύματα διάκρισης. Η σημαντικότερη διάταξη του νόμου είναι ότι η προϋπόθεση για συνταξιοδότηση τίθεται πλέον η κατελάχιστον 20ετής μόνιμη και νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα. Όμως ένας όρος ο οποίος λέει ότι αυτοί που μένουν λιγότερα από 20 χρόνια στην Ελλάδα δεν δικαιούνται αυτό το βοήθημα, αυτή τη σύνταξη. Με αυτόν τον τρόπο, εμείς άμεσα ως παλινοστούντες πέφτουμε θύματα διάκρισης. Με αυτόν τον τρόπο χωρίζουν την ελληνική κοινωνία σε αυτούς που ήρθανε πριν από 20 χρόνια και μετά από 20 χρόνια. Που καταλαβαίνετε είναι απαράδεκτο στη δικιά μας κατάσταση. Το μεγαλύτερο κύμα παλινοστούντων ήρθαν στην Ελλάδα το 1993, όμως και πάλι δεν συμπληρώνουν 20 έτη παραμονής, καθώς χρειάστηκε και ένα διάστημα έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες νομιμοποίησής τους. Το μεγαλύτερο ποσό των ανθρώπων δεν καλύπτεται. Ήταν και αργότερα κύματα, όμως όχι τόσο μεγάλα. Ήταν και πιο πριν πολύ ελάχιστα. Το θέμα είναι ότι ακριβώς πέφτουμε σε αυτό το όριο. Γιατί όταν ήρθαν οι παλινοστούντες εδώ, χρειάστηκαν κάποιο χρονικό διάστημα να φτιάξουν τα χαρτιά, να νομιμοποιηθούν, να πάρουν τις υπηκότητες, να επιβεβαίωσουν την ηθαγένεια ελληνική. Και σήμερα με αυτό το νόμο πραγματικά, δηλαδή, μας χωρίζουν. Μας χωρίζουν και μας βάζουν, δηλαδή, σαν να μην είμαστε Έλληνες. Οι θυγόμενοι πάντως δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να δεχτούν τον νόμο και ξεκινούν έναν κύκλο επαφών, ο οποίος, αν δεν έχει αισιό τέλος, θα καταλήξει σε κινητοποίηση. Το επόμενο βήμα μας είναι να ερωτήσουμε τους βουλευτές μας της περιοχής, όλης της Θράκης, γιατί καταλαβαίνετε δεν αφορά μόνο την Αλεξανδρούπολη, αφορά όλη την Θράκη, γενικώς αφορά όλη την Ελλάδα. Όμως επειδή ο μεγάλος αριθμός παλινοστούντων βρίσκονται και μένουν στη Θράκη μόνιμα, αφορά εμάς που μένουμε. Γι' αυτό θα απευθυνθούμε πρώτα στους βουλευτές μας. Να ρωτήσουμε αν ψήφισαν και αν ψήφισαν για ποιο λόγο το κάνανε, μήπως κάτι μας ξεφεύγει. Και αργότερα φυσικά θα κινητοποιηθούμε. Ο νέος νόμος θέτει σε κίνδυνο την οικονομική κατάσταση μεγάλου μέρους παλινοστούντων και κυρίως αυτών που βρίσκονται σε προχωρημένη ηλικία. Παρακολουθούμε τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, ωστόσο οι πληροφορίες έρχονται με πολύ έντονο ρυθμό, όσο έντονη τουλάχιστον ήταν και η βροχόπτωση σήμερα το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη ειδικότερα. Θα μιλήσουμε αμέσως με τον κύριο